αν είναι πλάνη να λεγόμαστε χριστιανοί ενώ δεν είμαστε πλήρως ταπεινωμένοι. Έτσι, η ταπείνωση, απαντούμε σε αυτό πρώτα, δεν έχει τέλος, όπως και κάθε αρετή δεν έχει τέλος. Οπότε θα λέγαμε, κανείς δεν είναι πλήρως και τελείως ταπεινωμένος, πάντα υπάρχει περιθώριο. Αλλά οπωσδήποτε θα λέγαμε να έχει φτάσει σε ένα, θα λέγαμε, αρκετά καλό βαθμό ταπείνωσης, ταπεινού φρονήματος. Να μην έχει ιδέα για τον εαυτό του ότι είναι κάτι. Να έχει φτάσει σε αυτό ότι δεν αξίζει τίποτε. Γιατί είδατε που είπε προηγουμένως ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρετσιανίνοφ, ότι αν έχεις έστω και λίγη ιδέα για τον εαυτό σου ότι είσαι κάτι, ότι αξίζεις κάτι, είσαι στην περιοχή της πλάνης. Οπότε ας αγωνιζόμαστε να ταπεινωνόμαστε, και τότε εμείς δεν θα τολμούμε να λέμε τον εαυτό μας χριστιανό. Αυτό θα το αφήνουμε στον Χριστό μας και στους Αγίους. Εμείς θα λέμε ότι αγωνιζόμαστε να γίνουμε χριστιανοί. Ποτέ δεν θα λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Έτσι, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε να ταπεινωθούμε γνήσια και αληθινά.